Χαίρετε, ονομάζομαι Μιχαλάκης Κωνσταντίνος και θα σας παρουσιάσω την εργασία με τίτλο «Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική και εσωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικής μονάδας, η περίπτωση του επαγγελματικού λυκείου Τυρνάβου». Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει μία πρόταση διαμόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής και παράλληλα ένα πλαίσιο ανάπτυξης εσωτερικής αξιολόγησης μιας σχολικής μονάδας. Ειδικότερα, αυτή η πρόταση προσδιορίζει ένα πλέγμα θεμάτων σχετικά με την άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο επαγγελματικό λύκειο Τυρνάβου μέσα από τον καθορισμό νέων σχέσεων και ρόλων που υφίσταται μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων. Παράλληλα, η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του ευρύτερου περιβάλλοντος και των παραγόντων που διαμορφώνουν τις συμπεριφορές της εκπαιδευτικής μονάδας αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των κριτηρίων της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου. Η εσωτερική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας θα αποτιμήσει διαδικασίες και αποτελέσματα που διαμορφώνουν την κουλτούρα του επαγγελματικού λυκείου Τυρνάβου, ενώ παράλληλα θα προτείνει νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει αυτή η σχολική μονάδα. Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος προσδιορίζει το πλαίσιο ανάπτυξης της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας. Οι αποφάσεις για θέματα εκπαίδευσης λαμβάνονται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και εκφράζουν την πολιτική βούληση της κυβέρνησης στον χώρο της παιδείας. Το επαγγελματικό λύκειο Τυρνάβου, ως αποδέκτης της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσα από το πλέγμα των σχέσεων που διαμορφώνονται ανάμεσα στους παράγοντες της σχολικής κοινότητας, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, υποστηρίζει και προωθεί την επαγγελματική εκπαίδευση στην επαρχία Τυρνάβου. Αναγνωρίζοντας ότι μια εκπαιδευτική μονάδα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τους σκοπούς της τοπικής κοινωνίας, μέσα στην οποία λειτουργεί, εκτιμάται ότι υπάρχει ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας τοπικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Τέλος, προκειμένου να υπάρχει ανατροφοδότηση για τα αποτελέσματα των δράσεων που επιφέρει η άσκηση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, υπάρχει ανάγκη να αξιολογηθούν τόσο οι στόχοι όσο και οι μέθοδοι που επιχειρούν να διαμορφώσουν αποτελεσματικό εκπαιδευτικό έργο. Διαμόρφωση εσωτερικής πολιτικής εκπαιδευτικής μονάδας. Οι άξονες που χαρακτηρίζουν εκπαιδευτική πολιτική μιας σχολικής μονάδας προσδιορίζονται από την κριτική υποδοχή της εκπαιδευτικής πολιτικής που αποφασίζεται κεντρικά, όπως και από την εσωτερική πολιτική που διαμορφώνει το σχολείο σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές του. Οι κοινωνικές, οι οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες της τοπικής κοινωνίας αποτελούν παράγοντες που προσδιορίζουν την εσωτερική πολιτική μιας εκπαιδευτικής μονάδας. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, οι ανάγκες μιας σχολικής μονάδας αφορούν ζητήματα όπως υποεκπαίδευση και υποεπίδοση, πολιτική και κοινωνική σύνδεση του μαθητικού δυναμικού, σχολική βία και παραβατικότητα, υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό, σχέσεις σχολικής μονάδας και τοπικής κοινωνίας, ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας και ο τύπος της εκπαίδευσης σε συγκεκριμένο επαγγελματικό χαρακτήρα που παρέχει το σχολείο σε συνάρτηση με τις οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. Το κράτος χαράζει την εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζοντας όλες τις παραμέτρους της εκπαίδευσης όπως αναλυτικά προγράμματα, αξιολόγηση, προσλήψεις και άλλα. Όπως τονίζει και ο Μαυρογιώργος 1999, η παραπάνω οριοθέτηση προσδιορίζει το πλέγμα δραστηριοτήτων της εκπαιδευτικής μονάδας, η οποία μπορεί να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να κατανέμει πόρους, να αποφασίζει, να αξιολογεί και να λογοδοτεί για τα ιδιαίτερα ζητήματα που προσδιορίζουν την εκπαιδευτική της λειτουργία, όπως είναι η πολυπολιτισμική σύνδεση, η σύνδεση με την τοπική κοινωνία, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών κ.ο.κ. Οι προϋποθέσεις για την ανάδειξη μιας εκπαιδευτικής μονάδας σε φορέα διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής προσδιορίζονται από ένα ενιαίο όραμα για στόχους για την εκπαίδευση που μπορεί να προκύψει μέσα από συλλογικές διαδικασίες, από την αποκεντρωμένη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος και τρίτον ένα συνεκτικό σύστημα συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής μονάδας σε θέματα όπως είναι ο σχεδιασμού, προγραμματισμού και κατανομής του εκπαιδευτικού, διοικητικού και παιδαγωγικού έργου, ανάπτυξης και εμπλουτισμού των αναλυτικών προγραμμάτων όπως και των μεθόδων διδασκαλίας, επαγγελματική ανάπτυξης και εξέλιξης
για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων όπως κοινωνικός ρατσισμός, ναρκωτικά, σχολική βία, καταγραφής και παρακολούθηση της εφαρμογής των εκπαιδευτικών αλλαγών, αξιολόγησης και δημόσιου απολογισμού, σύνδεση της εκπαιδευτικής μονάδας με κοινότητα. Υιοθέτηση του συνεργατικού μοντέλου διοίκησης ενισχύει την μεταρρυθμιστική πολιτική της σχολικής μονάδας. Το πλαίσιο άσκησης αυτού του μοντέλου διοίκησης, δηλαδή του συνεργατικού μοντέλου, περιλαμβάνει δημοκρατικές αρχές για λήψη αποφάσεων, στήριξη της αυθεντίας και της άποψης του ειδικού εκπαιδευτικού και όχι του διευθυντή, κοινό όραμα για το σχολείο, μικρό μέγεθος ομάδων για την εξασφάλιση της συμμετοχής όλων και κοινή αποδοχή των αποφάσεων που έχουν συμφωνηθεί. Συμπερασματικά, η διαμόρφωση ενός πλαισίου εσωτερικής πολιτικής του επαγγελματικού λυκείου Τυρνάβου περιλαμβάνει θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό πλαίσιο του σχολείου, ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης υλικών και πόρων, την αξιοποίηση του προϋπολογισμού και τη σωστή διευθέτηση του χρόνου στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του σχολείου. Έτσι, παρατηρούμε ένα πλαίσιο ανάπτυξης εσωτερικής πολιτικής, όπου σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, στοιχεία είναι η σύνδεση του αναλυτικού προγράμματος με θέματα του τοπικού ενδιαφέροντος, όπως εισαγωγή θεμάτων τοπικής ιστορίας, οικολογίας και άλλα, γνωριμία με το παραγωγικό και κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε υπηρεσίες βιομηχανίες, σε σχέση με τη διδασκαλία, προσαρμογή των διδακτικών μεθόδων στις αρχές της εμπειρικής μάθησης, όπως είναι οι βιωματικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της διδακτέας ύλης με την ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων και επισκέψεων σε σχετικούς με το μάθημα παραγωγικούς χώρους, βιοτεχνικές μονάδες και άλλα. Σε σχέση με την εξουσία, οργάνωση ομάδων εκπαιδευτικών συναφών ειδικοτήτων για τη διαθεματική προσέγγιση, διδακτικών έργων και χώρισης σε αυτούς αποφασιστικών αρμοδιοτήτων για τη διαμόρφωση σχετικών προτάσεων που αφορούν προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και άλλα, σε σχέση με τα υλικά, ανάπτυξη συνεργασιών με την τοπική κοινωνία για παραχώρηση είτε υλικών είτε σχολικών χώρων είτε για τη διαμόρφωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων, σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, συνεχής υποστήριξη για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, προσαρμογή της διοίκησης του σχολείου στις απαιτήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος, συνεχής βελτίωση της διοίκησης του σχολείου. Σε σχέση με το χρόνο, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της εκπαιδευτικής μονάδας για την κατανομή και διευθέτηση του χρόνου και σε σχέση με τα οικονομικά, συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής μονάδας με τη σωστή διαχείριση του προϋπολογισμού. Αξιολόγηση εκπαιδευτικής μονάδας. Ο έλεγχος, ως μια διαδικασία παρακολούθησης και ρύθμισης της λειτουργίας μιας εκπαιδευτικής μονάδας, αποτιμά την προσέγγιση των στόχων που τέθηκαν κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού. Συνδέεται λοιπόν η διαδικασία του ελέγχου με την αξιολόγηση. Σύγκριση των επιτευθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους αρχικούς σκοπούς και στόχους που καλείται να εξυπηρετήσει η εκπαιδευτική μονάδα και με την ποιότητα της εκπαίδευσης, ως μια λειτουργία ανατροφοδότησης για τον επαναπροσδιορισμό των σκοπών και των στόχων που τέθηκαν στην αρχική φάση του προγραμματισμού. Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης κρίνεται σημαντική, μια που αποτελεί μια διαδικασία ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθούν και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα όπως και οι αιτίες που δημιουργήσαν αυτά τα προβλήματα μέσα στις λειτουργίες της διοίκησης. Ανάλογα με τη σχέση που έχουν οι αξιολογητές ως προς την εκπαιδευτική μονάδα, η αξιολόγηση διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση. Εξωτερική είναι όπου ο αξιολογητής δεν έχει σχέση με το σχολείο που αξιολογεί, ενώ εσωτερική όπου ο αξιολογητής σχετίζεται άμεσα με τη μονάδα που αξιολογεί. Αυτό που χαρακτηρίζει την εσωτερική αξιολόγηση είναι η επιδίωξη διερεύνηση της συμμετοχής των συντελεστών της εκπαιδευτικής πράξης στις διαδικασίες αξιολόγησης και λήψη αποφάσεων. Όσο αφορά το στόχο της εσωτερικής αξιολόγησης, εκτιμάται ότι είναι κυρίως η απόδοση κινήτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και ακόμη η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος αλλαγών μέσα από μια πολύπλευρη θεώρηση της σχολικής ζωής. Οι εκπαιδευτικές μονάδες είναι σύνθετοι οργανισμοί και λειτουργούν με ένα δυναμικό και όχι στατικό τρόπο. Είναι ένα ανοιχτό σύστημα δηλαδή, όπου ανταλλάσσει με το περιβάλλον τόσο υλικά όσο και πληροφορίες. Έτσι, υιοθετώντας το συστημικό μοντέλο των ροών, μια εκπαιδευτική μονάδα λειτουργεί μετασχηματιστικά στις εισρωές,
που έχει από το ευρύτερο περιβάλλον της, αποδίδοντας σε αυτό μετασχηματισμένα υλικά και πληροφορίες ως εκροές. Η αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας αποτιμά θεματικές περιοχές που σχετίζονται με τη λειτουργία της. Ένα τέτοιο μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης αποτελείται από 3 κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν 7 θεματικές περιοχές. Υιοθετώντας το συστημικό μοντέλο για το επαγγελματικό λύκειο Τερνάβου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες στο σχολείο, προτείνεται η διαμόρφωση ενός σχεδίου εσωτερικής αξιολόγησης, το οποίο λαμβάνει 20 κριτήρια διάγνωσης. Το σχέδιο αυτό δίνει έμφαση στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εντός του σχολείου, όπως και το σχέσιο που υφίσταται μεταξύ των μεταβλητών, των ισρωών και των νεκρών. Οι συμμετέχοντες, διεύθυνση, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα αξιολογήσουν την εμπειρία τους για να αποτιμήσουν και να διερευνήσουν τη λειτουργία του σχολείου και ακόμη τις διαδικασίες διδασκαλίας μάθησης. Αξιοποιώντας τα συμπεράσματα της αξιολόγησης για πιθανές αδυναμίες και προβλήματα, θα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο προτάσεων που θα στοχεύει σε αλλαγές στις διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο, εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, διοικητικές, έτσι ώστε να αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο οι διαθέσιμοι πόροι και να βελτιώνεται το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο. Έτσι παρατηρούμε ένα μοντέλο αξιολόγησης, όπου με πρώτο κριτήριο, τα δεδομένα σχολείου, οι θεματικές περιοχές που ανήκουν σε αυτό το κριτήριο είναι τα προγράμματα σπουδών, βιβλία, και τα κριτήρια διάγνωσης είναι συγκρότηση σχολικού προγράμματος με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου, σχολικά εγχειρίδια, ελλείψεις σχολικής μονάδας, ελλείψεις εκπαιδευτικούς, επαγγελματική εμπειρία εκπαιδευτικών. Επίσης, σε αυτό το κριτήριο ανήκουν και θεματικές περιοχές όπως διαθέσιμα μέσα πόροι, προσωπικό σχολείο. Οι διαδικασίες. Θεματικές περιοχές που ανήκουν στις διαδικασίες είναι η διοίκηση, όπως και κριτήρια που ανήκουν στην διοίκηση είναι η εφαρμογή εκπαιδευτικής νομοθεσίας, λήψη αποφάσεων στην οργάνωση και συντονισμό της σχολικής ζωής, αξιοποίηση μέσων και πόρων, σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών, σε κλίμα σχέσεις συνεργασίας, σχέσεις, τα κριτήρια είναι σχέσεις εκπαιδευτικών μαθητών, σχέσεις μαθητών μεταξύ τους, σχέσεις σχολείου οικογένειας, σχέση σχολείου με το ευρύτερο περιβάλλον και ως προς τη διδακτική μαθησιακή διαδικασία, κριτήρια είναι η διδασκαλία, η μάθηση και η αξιολόγηση. Και τέλος, ως προς τα αποτελέσματα, θεματικές περιοχές ανήκουν τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα και ως κριτήρια διάγνωσης είναι η φίτηση, οι επιδόσεις, η προσωπική κοινωνική ανάπτυξη και η επαγγελματική ανάπτυξη, εξέλιξη. Συμπεράσματα γενικές διαπιστώσεις. Προκειμένου να υποκινηθεί και να ενισχυθεί η δυναμική σχέση του σχολείου με το ευρύτερο περιβάλλον του, υπάρχει ανάγκη όχι μόνο να εφαρμόζει αυτό το σχολείο την εκπαιδευτική πολιτική που αποφασίζεται κεντρικά, αλλά παράλληλα να συμμετέχει και το ίδιο στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται αναδιοργάνωση και αλλαγή της κουλτούρας, δηλαδή απαιτείται η διαμόρφωση ενός σχεδίου εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής που θα δίνει έμφαση σε θέματα συνεργασίας, συμμετοχής, συλλογικής δράσης και έρευνα σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας, με την ταυτόχρονη μετατροπή του εκπαιδευτικού σε ευαίσθητο αποδέκτη της σχολικής ζωής, ενώ ταυτόχρονα θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί τις δυνατότητές του. Το παραπάνω προϋποθέτουν την προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προσωπικού και την ανάπτυξη συνεργασίας με γονείς και άλλους τοπικούς φορείς. Προκειμένου να εντοπιστούν και να αναδειχθούν αδυναμίες και προβλήματα που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία μιας εκπαιδευτικής μονάδας, υπάρχει ανάγκη να διαμορφωθεί ένα σχέδιο εσωτερικής αξιολόγησης. Η εσωτερική αξιολόγηση του επαγγελματικού λύκειου Τερνάβου θα επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκόμενους την έκφραση άποψης για την ποιότητα της εκπαίδευσης στο σχολείο και θα τεκμηριώνει συστηματικά και επιστημονικά τα οποιαδήποτε αποτελέσματα για το έργο που επιτελείται. Ο μαθητής, έχοντας ξεκάθαρους στόχους από την αρχή, θα αναγνωρίζει την αξία της προσπάθειας και θα αναπτύσσει κίνητρα που θα οδηγούν στην αξιοποίηση των ικανοτήτων του. Ο εκπαιδευτικός του σχολείου, αντιλαμβανόμενος τον εκπαιδευτικό του ρόλο, θα τεκμηριώνει με τη συνεργασία του την εκπαιδευτική πράξη. Η διοίκηση του σχολείου θα παίρνει άμεση ανατροφοδότηση για την εκπαιδευτική προσπάθεια και ταυτόχρονα θα στηρίζει με διορθωτικές πράξεις τις λειτουργίες βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου. Ο ευρύτερος κοινωνικός χώρος,
όπως εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί φορείς, θα αντιλαμβάνεται τη συλλογική προσπάθεια για αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου, όπως αυτή θα εκφράζεται μέσα σε περιβάλλον αλληλοσεβασμού και διαφάνειας με ορατούς στόχους και ουσιαστικά κίνητρα. Έτσι, θα δημιουργηθεί ένα σχολείο που θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί πρωτοβουλίες και ικανότητες μαθητών και εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση και προώθηση ενός εκπαιδευτικού οράματος, όπως είναι το σχολείο της κοινωνικής διαβούλευσης και έρευνας. Τέλος, ένα σχολείο που θα στοχεύει να διαμορφώσει αυριανούς πολίτες που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα του κόσμου μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.